Ήταν σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα να οδηγήσει τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο, το ήξερε και δεν έκανε τίποτα για να το αποφύγει. Θα σας πω με ειλικρίνεια, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τσίπρας είχε προσυμφωνήσει, προσυμφωνήσει να καταλήξει σε κάποιο είδους συμφωνία. Όταν το κάνεις αυτό έχεις αυτομάτως και αυτονοήτως απεκδηθεί και απεμπολίσει τα πιο σημαντικά σου όπλα. Επομένως, βεβαίως, ε, έπρεπε και όφιλε να ξέρει ότι δρομολογούσε τη χώρα ε, προς ένα τρίτο μνημόνιο, ακόμη και αν δεν το ήξερε, μετά τη συμφωνία τη λεγόμενη της 20 Φεβρουαρίου, και εγώ ε, του το επεσήμανα και κατηδίαν, την αμέσως επόμενη μέρα και στα ε, όργανα του κόμματός μας. Όμως ε, η τότε στάση ήταν ότι όχι δεν είναι έτσι. Τώρα, πια μην μένουμε στο ναι το όχι, γιατί το όχι δεν είχε καμία ουσία, ούτε τον έχει καμία ουσία το πράγμα. Κύριε πανέμε, Παπαδάκη. Όπω και εδώ... το δημοψήφισμα δεν είχε καμία ουσία. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ καθόλου. Μόλον ότι ε, πάρα πολλοί θα ήθελαν το δημοψήφισμα να μην έχει υπάρξει. Και μολονότι προφανώ και ο Τσίπρας το προκήρυξε ελπίζοντα να το χάσει το δημοψήφισμα όχι απλώς έγινε, αλλά αποτελεί ιστορικό υπαρξιακό βίωμα και για τη δική μου γενιά και για τις νεότερες γενιές και για πάρα πολλούς ανθρώπους που ψήφισαν για πρώτη φορά στις 5 Ιουλίου του 2015, για πάρα πολλούς ανθρώπους που ήλπισαν, για πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για τη ζωή τους και αυτούς τους ανθρώπους που είπαν αυτό το τόσο γενναίο όχι στην υποταγή, καμία κυβέρνηση δεν είχε το δικαίωμα να τους προδώσει. Η προδοσία λοιπόν που ε, διαπράχθηκε μετά την 5η Ιουλίου είναι επίσης ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να σβήσει ένα υπαρξιακό Ιστορικό βίωμα που διαμόρφωσε τις δικές μας, τις ζώσες γενιές Και σας λέω ξανά κυρίως τις νέες προδοσία. γενιές που με μεγάλη σκληρή, σκληρή, αισιοδοξία σκληρή, ατένισαν σκληρή το μέλλον Σκληροί για τους πρώην έχω μείνει στο προμελετημένο έγκλημα, στην προδοσία Είναι σκληρές οι, τη, τη λέξη προμελετημένο τη χρησιμοποιήσατε εσείς και ίσως, και ίσως να είναι και έτσι Το σίγουρο είναι ότι υπήρχε γνώση Wh Όχι δεν έχω τα στοιχεία για να διαφωνήσω Αντίθετα έχω ενδείξεις ότι τουλάχιστον σε κάποια στελέχη υπήρχε γνώση για την ε, ε, κατάληξη και δόλος Και οπωσδήποτε ε, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία ε, 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 ή ελαφρυντική περίσταση